Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα για από μένα σε όλους. Τα είπα σωστά, είστε και συμπατριώτες πέρα από όλα τα άλλα. Ναι, 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 είμαστε και συμπατριώτες. Ο Σπανός είναι εδώ από το Αίγιο. Είναι συντοπίτες. Mm-hmm. Έχουμε συνεργαστεί και παράλληλα. Πώς αντέδρασες έτσι στο άκουσμα ότι αναλαμβάνει τον Άρη? Εντάξει, να σου πω την αλήθεια, το ψιλοπεριμέναμε εδώ στο Αίγιο. Ναι. Γιατί βλέπαμε ότι ο Άρης καθυστερεί, ξέραμε ότι ο Δημήτρης δεν θα μείνει εδώ. Και κακά τα ψέματα, ένας προπονητής τα τελευταία χρόνια στη Β' Εθνική που έχει επιτυχίες, είναι κατά την άποψή μου μέσα στις τρεις καλύτερους της Β' Εθνικής. Ναι, ναι. Δηλαδή το ότι έλυσε το σύμβολό του και έφυγε από τον Πανεγιάλη ουσιαστικά το έκανε για να πάει στον Άρη, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι είναι? Χωρίς να ξέρω τα mm-hmm. παραμέσα, mm-hmm. μπορεί να είναι και έτσι, χωρίς να ξέρω και τα παραμέσα. Mm-hmm. Είναι ένας προπονητής ο Δημήτρης Πανός, ο οποίος έχει φάει, που λέμε, τα γήπεδα της Β' και Γ' Εθνικής με το κουτάλι τα τελευταία χρόνια, από τότε δηλαδή που άρχισε την προπονητική του καριέρα. Έχει δουλέψει σε αρκετές ομάδες, και στην Αναγέννηση Άρτας και στο Βίζαντα και στο Νέαντα Σαλαμίνας. Εκεί νομίζω ήταν και η πρώτη σας γνωριμία, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, εκεί τον είχα 19 χρονών τότε εγώ, εκεί τον είχα πρώτη φορά στη Γ' Εθνική. Mm-hmm. Και στη συνέχεια φυσικά έχει δουλέψει και σε άλλες ομάδες, και στη Ρόδο και στην Παναχαϊκή και στην Ερμιονίδα. Θέλω έτσι να μας πεις, να μας σκιαγραφίσεις λίγο το προπονητικό του προφίλ, Λεωνίδα. Τι προπονητής είναι ο Δημήτρης Πανός, τι να περιμένουμε? Κοιτάξτε να δείτε, ο coach του αρέσει πάρα πολύ η δουλειά. Ό,τι συμβαίνει στο γήπεδο θέλει να συμβαίνει μέσα από προπονήσεις, τακτική και δουλειά. Mm. Και αυτό φαίνεται και στις ομάδες που πηγαίνει. Έχει δική του φιλοσοφία, δικό του πλάνο. Το ατού του είναι ότι ξέρει να διαβάζει αντιπάλους πάρα πολύ καλά, ξέρει τα δυνατά του σημεία. Χαρακτηριστικό σε εμάς φέτος στην ομάδα, έχει γίνει πάνω από 3-4 φορές αυτό το περιστατικό. Δηλαδή να μας λέει ότι πιθανότατα τον γκολ θα το βάλουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί έχουν πρόβλημα εκεί. Mm-hmm. Και αυτό να συμβαίνει και με ποδοσφαιριστές μετά στα βοηθήνα να κοιταζόμαστε. Mm-hmm. Την ξέρει την κατηγορία απ' έξω. Ναι. Θεωρώ ότι ο Άρης είναι ένα μεγάλο κίνητρο για να κάνει και αυτό το βήμα του, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει να δώσει πάρα πολλά ακόμα στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και είναι και μια προσωπικότητα η οποία μπορεί να αναδειχθεί μέσω του Άρη. Και θεωρώ ότι και ο Άρης έχει κάνει πολύ καλή επιλογή στο θέμα του προπονητή, mm-hmm. γιατί κακά τα ψέματα, τα ονόματα πάντα σε εισαγωγικά, είτε σε ποδοσφαιριστές είτε σε προπονητές, δεν φέρνουν το αποτέλεσμα. Και ο Άρης αυτή τη στιγμή αυτό που χρειάζεται είναι ένα γρήγορο και άμεσο αποτέλεσμα, να ξαναβρεθεί εκεί που πρέπει. Mm-hmm. Εντάξει, την κατηγορία την ξέρει, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει και σε ομάδες που πρωταγωνίστησαν, όπως η Λαμία και ο Απόλλωνας. Και θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι δημιούργημα δικό του. Έτσι. Mm-hmm. Όταν έφυγε με... έχοντας την ομάδα πρώτη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όντως είχε καθίσει στον Απόλλωνα. Βέβαια, είχε ξεκινήσει πέρσι, όπως θα θυμάσαι και εσύ, με μεγάλη καθυστέρηση στο πρωτάθλημα της Football League. Ναι, ναι, στα 7 ναι. παιχνίδια πρωταθλήματος ήταν αίτητος. Είχε 5 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και ήταν και έκπληξη το ότι απομακρύνθηκε και γύρω πριν από τα Χριστούγεννα από τον μπάγκο του Απόλλωνα. Ήταν αρκετή όμως αυτή η γνωριμία με τον Παύλο Μυροφορίδη για να το φέρει στον Άρη. Βέβαια, δεν σου κρύβω, δεν ξέρω αν έχει φτάσει μέχρι το Αίγιο, ότι εδώ υπάρχει έτσι, αν όχι μια παγωμάρα, ένα σκεπτικισμό, γιατί καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα διαφορετικό μέγεθος όπως είναι ο Άρης. Δεν είναι ο προπονητής που κάνει γκέλ, που λέμε, στην ποδοσφαιρική, και δεν ξέρω εσύ τι απαντάς σε αυτό το σκεπτικισμό που διακατέχει τους φίλους του Άρη από χθες. Εγώ αυτό που πιστεύω, γιατί έχω τώρα και εγώ αρκετά χρόνια στη Β' Εθνική και έτσι όπως βλέπω το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και το ξέρω, οι ομάδες δεν κάνουν ούτε τα... τις ομάδες δεν κάνουν μάλλον ούτε τα ονόματα, ούτε τα πολλά λεφτά. Ναι. Τις ομάδες τις κάνει ο τρόπος, η μέθοδος, η τακτική, η φιλοσοφία, η εμπιστοσύνη. Θεωρώ ότι ο Άρης πέρσι είχε ίσως από τα καλύτερα ρόστερ. Ναι. Είχε και προπονητή όνομα. Είδαμε όμως ότι δεν έφτασε. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι έχει κάνει δύο πολύ καλές κινήσεις ο Άρης Ανάρης. Και του κυρίου Παύλου Μυροφορίδη και του Σπανού. Mm. Είναι κινήσεις οι οποίες μπορεί το γκέλ να μην είναι μεγάλο όπως μου είπατε, αλλά είναι γνώσεις της κατηγορίας, είναι γνώσεις του προγραμματός. Και θεωρώ ότι αυτό θα το δείτε κι εσείς αργότερα με τα αποτελέσματα. Mm-hmm.
Προπονητικά είναι προπονητής που του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, πώς είναι γενικότερα η φιλοσοφία του. Γενικά εγώ είναι από τους, αν όχι ο καλύτερος, από τους καλύτερους προπονητές που έχουν συνεργαστεί. Ειδικά σε κομμάτια τακτικής, στην προετοιμασία που θα τον παρακολουθήσετε, θα έχει το πλάνο του, τους τρόπους ανάπτυξης, θα έχει τη φιλοσοφία του, δηλαδή θα δουλεύει πάνω σε αυτό, τι θα γίνεται μέσα στο γήπεδο, θα γίνεται βάση σχεδίου και τακτικής. Δεν θα δείτε ομάδα χωρίς πλάνο να παίρνει την μπάλα, να τη γεμίζει. Θα το δείτε η ομάδα, θα έχει συγκεκριμένους στόχους ανάλογα το παιχνίδι. Mm-hmm. Εδώ εμείς, ας πούμε, εμείς είχαμε 5 βαθμούς όταν ήρθε, πέσαμε. Έτσι. Ναι. Και μέσα σε πολύ γρήγορο διάστημα η ομάδα έπαιξε μπάλα, έκανε καλές εμφανίσεις. Άλλη μια καλή εμφάνιση η ομάδα είχε κάνει και με νεαρούς παίκτες μέσα στο γήπεδο του Άρη, δεν ξέρω αν θυμάστε. Ναι, ναι, σε λίγο χρονικό, αλλά σας είπα, είναι άνθρωπος της δουλειάς. Είναι δουλευταράς. Δεν έρχεται το αποτέλεσμα τυχαίο. Και σε ομάδες που έχει πάει κατά καιρούς έχει κάνει καλές ομάδες. Ναι. Ίσως πιστεύω ότι έφτασε η ώρα να φτάσει. Εντάξει, το ότι είναι η ευκαιρία του είναι μεγάλη ευκαιρία του, κακά τα ψέματα. Άρης αυτή τη στιγμή. Και θεωρώ ότι φέτος ο Άρης θα είναι η χρονιά του. Έτσι θεωρώ. Ναι. Έχει μια ωραία φιλοσοφία αυτή τη φορά για την Β' Εθνική. Πιστεύω ότι θα ταιριάξει απόλυτα. Βέβαια, ένα άλλο κομμάτι το οποίο θα ήθελα έτσι να σε ρωτήσω είναι αν πιστεύεις ότι μπορεί να ανταποκριθεί και στην πίεση που, όπως καταλαβαίνεις, έχει ο Άρης. Είναι η δεύτερη χρονιά που θα παίξει στη Football League και είναι υποχρεωμένος από την πρώτη αγωνιστική ουσιαστικά του χρόνου να είναι αυτός που θα πάρει κεφάλι. Αν έχει τις ικανότητες και μπορείς να διαχειριστεί όλο αυτό το πράγμα ο Δημήτρης Ουσπανός. Σαν προσωπικότητα είναι έντονη, θα το καταλάβετε κι εσείς. Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι εύκολο κομμάτι για κανέναν προπονητή, είτε είναι φτασμένος είτε δεν είναι. Ο Άρης από μόνος του είναι μεγάλη ομάδα και η φανέλα του έχει πολύ μεγάλο βάρος. Έχει το άγχος που λέμε, εμείς ποδοσφαιρικά το λέμε βέβαια καλό άγχος, ότι γιατί το να έχεις μια ομάδα που πρέπει να πρωταγωνιστήσει, που πρέπει να δείξει, είναι καλό άγχος. Το αν θα βγουν τα αποτελέσματα, αυτό σημαίνει ότι κάτι θα έχει βοηθήσει ο Δημήτρης σε αυτό. Θεωρώ ότι σαν προσωπικότητα θα αντέξει και θεωρώ ότι θα καρποφορήσει αυτό το εγχείρημα. Βέβαια όλα αυτά που λέμε φαίνονται εκ του αποτελέσματος. Ναι, μπορεί να έρθει κάποιος προπονητής ο οποίος να είναι φτασμένος έτοιμος και να μην πάνε να δει αποτελέσματα και να δεις ότι να πέσει το άγχος από πάνω και να όλο το εγχείρημα να το χαλάσει. Θεωρώ ότι αν θα πάρει εμπιστοσύνη και αν έχει ηρεμία, θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής, ότι θα βοηθήσει και ο Άρης αυτόν, αλλά και σίγουρα και αυτός τον Άρη. Σίγουρα. Εντάξει, αν τον βοηθήσουν και τα αποτελέσματα στο ξεκίνημα, πάντοτε κάποια αποτελέσματα στην σίγουρα, αρχή. Σίγουρα, σίγουρα. Είναι, όσο και καλός να είναι ένας προπονητής, είναι το μόνο πράγμα που μένει και το μόνο πράγμα που βοηθάει είναι αυτό. Το να φέρεις αποτελέσματα γρήγορα. Θεωρώ ότι αν θα φέρει γρήγορα αποτελέσματα, θα δείτε έναν Άρη να παίζει πάρα πολύ καλή μπάλα. Ναι, γιατί βέβαια το ζητούμενο, ειδικά στο γήπεδό του, που έχει και ένα πολύ καλό γήπεδο για δεδομένα της Football League, είναι να παίξει ελκυστικό ποδόσφαιρο και για τον κόσμο του, πέρα από το να παίρνει το αποτέλεσμα. Παιδιά, κακά τα ψέματα. Εγώ τόσα εδώ σαν παίκτης Παγιαλίου. Όταν έρχεται ο Άρης να παίξει εδώ, την εβδομάδα που είναι το παιχνίδι να έρθει, βγαίνουμε στις καφετέρειες, θα πίνουμε τον καφέ μας, θα κοινωνήσουμε κόσμο. Όλοι περιμένουν τον Άρη, περιμένουν ομάδες μεγάλες, περιμένουν τον Άρη να έχει 2-3 ονόματα μεγάλα, να δουν. Έχει βάρος, η φανέλα δηλαδή έχει κύρος, δεν το συζητάω. Και θεωρώ ότι ο Άρης πρέπει να είναι, είτε είναι σε αυτή τη κατηγορία είτε είναι στη μεγαλύτερη, θα πρέπει να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Ναι. Πάντως θεωρείς ότι οι μέχρι τώρα κινήσεις που γίνονται, γιατί μαθαίνουμε έτσι γενικότερα και το τι γίνεται και στις άλλες ομάδες, βλέπεις δηλαδή τον Άρη ήδη να ξεχωρίζει με αυτές τις κινήσεις που γίνονται? Είναι και όφη, θεωρώ, βέβαια. Είναι και όφη, βέβαια. Ναι. Και όφη είναι ιστορική ομάδα. Και όφη είναι ιστορική, έχει φανέλα. Θεωρώ ότι ο Άρης θα πρέπει να ξεφύγει λίγο από το περσινό τρόπο σκέψης χτισήματος ομάδα και να σκεφτεί ότι είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή β' εθνικής και θα πρέπει να οι λύσεις και οι επιλογές να είναι βασισμένες σε αυτή την κατηγορία. Εάν θα γίνει αυτό, θεωρώ ότι ο Άρης θα αλλάξει κατηγορία από φέτος κιόλας. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό το πρωτάθλημα της Β με τις Super League. Δηλαδή μπορεί να παίξεις 5 Super League και να μην έχεις αποτέλεσμα.
Θεωρώ ότι πρέπει οι κινήσεις να είναι στοχευμένες. Διάβασα νομίζω ότι κλείσατε και το Διαμαντόπουλο. Σωστά, ναι, ναι. Ναι, θεωρώ ότι είναι καλή κίνηση, ότι θα βοηθήσει. Θέλει, πιστεύω, να υπάρξει ηρεμία, εμπιστοσύνη προς το πρόσωπο του κυρίου Παύλου και του ΚΟΣ. Είναι γνώσεις της κατηγορίας με αποτελέσματα και πιστεύω ότι αν υπάρξει λίγο εμπιστοσύνη και λίγο ηρεμία, ο χρόνος που τους δίνεται είναι κατάλληλος για να σας δείξουν το αποτέλεσμα που πρέπει. Εκεί στον Παναγιάλαιο, από ό,τι μαθαίνουμε, είναι ασημαζεμένο μαγαζί. Από ό,τι μαθαίνουμε, παίρνει και άδεια από την Επιτροπή. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Ο Παναγιάλαιος εδώ και 6 χρόνια που βρίσκομαι εγώ στην ομάδα, είναι μια ομάδα η οποία είναι σοβαρή, λειτουργεί σε πρότυπα μεγαλύτερης κατηγορίας. Βέβαια, εντάξει, είναι μια ομάδα, δεν είναι Άρης, δεν είναι Όφη. Mm-hmm. Είναι μια επαρχιακή ομάδα η οποία όμως λειτουργεί. Οι ποδοσφαιριστές εδώ πληρώνονται στην ώρα τους. Μπορεί να καθυστερήσουν λίγο, αλλά τα παίρνουν. Mm-hmm. Σημασία έχει ότι στο ποδόσφαιρο υπάρχει ένα κύτταρο καλό, ας πούμε, στη Β' Εθνική αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και είναι ο Παναγιάλιος. Mm-hmm. Και μακάρι όλες οι ομάδες να μπορούσαν να λειτουργούν έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και τα πράγματα στην Ελλάδα είναι δύσκολα. Σωστά. Είναι ευχάριστο αυτό. Και μας ανέλησες όντως πάρα πολύ καλά τον πρώην προπονητή σου. Λεωνίδα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα έτσι ενδιαφέροντα μας είπες. Παιδιά, εγώ ευχαριστώ και εύχομαι στον Άρη ό,τι καλύτερο και από φέτος να πανηγυρίζει για να είναι του χρόνου στην Σούπερ Λίγκα εκεί που πρέπει. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας.